Λευκή νύχτα διοργανώθηκε και στην Άφακτο και μάλιστα η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Ικανοποιημένοι οι επαγγελματίες, οι έμποροι αλλά και οι πολίτες που είχαν την ευκαιρία να κάνουν τη βόλτα τους στα καταστήματα της πόλης και να υποφεληθούν από τις προσφορές. Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτή η λευκή νύχτα είχε την άδεια και από την περιφέρεια και κανείς από τους επαγγελματίες δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, όπως πέσει με τις σχετικές καταγγελίες. Η προσέλευση του κόσμου είναι εντυπωσιακή. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει έρθει. Τα μηνύματα από όλα τα καταστήματα είναι ότι έχουν γεμίσει με κόσμο και κυρίως ξένο κόσμο. Ανθρώπους από Πάτρα, Γρίνιο, Ερατινή, μιας και όλη τη βδομάδα σαν εμπορικό σύλλογος είχαμε διαφημίσει τη Λευκή Νύχτα σε όλες τις γειτονικές περιοχές, έτσι ώστε να φέρουμε κόσμο στην πόλη μας, έτσι ώστε να έρθει ο κόσμος να ευχαριστηθεί τη βόλτα του στην Αύπαχτο, να ψωνίσει και να περάσει ένα ευχάριστο Σάββατο βράδυ. Έχει και πρέπει να καθιερωθούν και πιο συχνά, σε πιο περισσότερες βραδιές θα ήθελα. Είναι καλό γιατί αυτό νομίζω ότι δίνει και ζωή και μετά τις 10-11, μιας και από ό,τι κατάλαβα το ωράριο τουλάχιστον για τα βραδινά καταστήματα, για τα καταστήματα της διασκέδασης εννοώ, τα μαγαζιά της διασκέδασης κλείνουν πολύ νωρίς. Νομίζω ότι αυτό θα δώσει και από πιο νωρίς ζωή, τουλάχιστον αφού δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε τη νύχτα, να ξεκινήσουμε τη μέρα μας από πιο νωρίς και τη διασκέδασή μας από πιο νωρίς.